Είχα πει δεν θα πω τίποτα για το θέμα της ταυτότητας, γιατί πραγματικά με ξεπερνάει το θέμα αυτό. Απ' τη μία βαρέθηκα, απ' την άλλη πραγματικά έχω καταλάβει ότι με τους τρελούς δεν βγάζεις άκρη με τη λογική. Τα επιχειρήματα δεν πιάνουν τόπο. Οπότε ό,τι πούμε μεταξύ μας και ό,τι καταλάβουμε. Όμως πραγματικά μου έχει ανεβάσει το αίμα στο κεφάλι το γεγονός ότι όλοι αυτοί που είτε δεν καταλαβαίνουν, είτε εξαπατήθηκαν, είτε είναι αφελείς, είτε είναι ανόητοι, είτε είναι ευαλτοί, από πάνω κοροϊδεύουν. Κοροϊδεύουν αυτούς που κατάλαβαν και προσπαθούν να προειδοποιήσουν και κοροϊδεύουν και τους άλλους, τους απλούς ανθρώπους που από το ένστικτό τους καταλαβαίνουν, ακόμα και αν δεν ξέρουν γιατί, ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κάτι καλό για μας. Αυτούς λοιπόν, εσένα λοιπόν που κοροϊδεύεις τους άλλους, που δεν θέλουν τη νέα ψηφιακή ταυτότητα, στο εξής θα σε αποκαλώ χαζούλη με γιώτα στο τέλος. Βρήκα αυτή την τρυφερή λεξούλα που λέμε στα παιδάκια, που λέμε βρε χαζούλη, μην βάλεις εκεί το χέρι σου, θα καείς. Εντάξει, μια τρυφερή λεξούλα, μην το πάρεις προσωπικά, δεν σε κοροϊδεύω. Είναι η καλύτερη λέξη που βρήκα. Άκουσε λοιπόν, χαζούλη. Αυτή η ψηφιακή ταυτότητα, πρώτον, δεν είναι ταυτότητα, σε κοροϊδεύσαν. Είναι ψηφιακή κάρτα του πολίτη. Είναι μια καρτούλα η οποία στην αρχή θα έχει μόνο τα στοιχεία ταυτοποίησης και μετά από 2-3 μήνες, ας πούμε το χειμώνα, όταν θα βγει η επόμενη γρυπούλα, θα περιέχει και τα υγειονομικά σου στοιχεία. Γιατί θα βγει κάποιος καλός κύριος στις ειδήσεις και θα πει ρε παιδιά, αφού η ψηφιακή κάρτα έχει την ταυτότητα και τα στοιχεία ταυτοποίησης, γιατί να μην βάλουμε εκεί και το αν είσαι εμβολιασμένος, για είναι πιο γρήγορο. Θα το σκανάρεις, γιατί θα το σκανάρεις. Για να μπορείς να μπεις οπουδήποτε. Όπως κάναμε με τα κινητάκια μας. Θυμάστε, δεν είναι επιστημονική φαντασία, το ζήσαμε 3 χρόνια. Χαζούλη μου λοιπόν, σε πρώτη φάση θα μπουν τα υγειονομικά σου στοιχεία μέσα. Και δεν θα μπορείς να μπεις μέσα στο εστιατόριο, στο μόλ, στο φαρμακείο, στο σούπερ μάρκετ, στο ταξί, στη συνέχεια όπως στην Κίνα, αν δεν σκανάρεις την ταυτότητά σου και είσαι υπάκουο παιδί. Θα βγεις τώρα εσύ βέβαια και θα μου πεις ότι εμένα δεν με νοιάζει, γιατί εγώ δεν είμαι αρνητής επιστήμης και όποιο εμβόλιο βγαίνει θα το κάνω. Οπότε εσύ κάντε και εσύ για να μην έχεις προβλήματα. Πολύ ωραία. Άκου λοιπόν, χαζούλη, γιατί ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημά σου και είσαι χαζούλης. Δεν ξέρεις κάκι. Θα μου πεις τώρα πρέπει να ξέρω σκάκι. Πρέπει να ξέρεις σκάκι στη ζωή. Γιατί η εξουσία παίζει σκάκι επάνω μας. Εδώ και αιώνες. Αλλά αυτοί το παίζουν τόσο καιρό που έχουν γίνει πολύ καλοί. Και εσύ δεν έχεις ιδέα από σκάκι. Αυτοί λοιπόν βλέπουν 8 κινήσεις μπροστά. Ενώ εσύ βλέπεις ένα πιόνι να κινείται και δεν καταλαβαίνεις ότι αν κάνεις το λάθος και το φας αυτό το πιονάκι, μετά έρχεται μια βασίλισσα από την άλλη και θα σου φάει το βασιλιά. Δεν το ξέρεις αυτό. Και πού να το ξέρεις. Δεν εκπαιδεύτηκες να σκέφτεσαι. Άκου λοιπόν, χαζούλη. Η επόμενη κίνηση θα είναι να μπουν και άλλα στοιχεία μέσα σε αυτή την ψηφιακή ταυτότητά σου. Θα είναι τα οικονομικά σου στοιχεία, τα φορολογικά σου στοιχεία. Και άμα χρωστάς μια δόση του ένφια, ας πούμε, και δεν την έχεις δώσει, θα πας να σκανάρεις την ταυτότητά σου και θα λέει χ. Και λες, α, δεν μπορώ να ψωνίσω. Δεν μπορώ να μπω στο μολ, δεν μπορώ να μπω στο φαρμακείο, δεν μπορώ να ταξιδέψω. Γιατί, σου λέει ο υπάλληλος, δεν ξέρω γιατί κύριε, αλλά δεν περνάει η ταυτότητά σας. Και θα λες τώρα τι να κάνω. Μετά, η επόμενη κίνηση, γιατί αυτή είναι 1, 2, 3 κινήσεις μπροστά, υπάρχει και το 4, 5, 6, 7, 8 για τους μεγάλους κακιστές. Η τελική λοιπόν κίνηση θα είναι όταν έρθουν με το κακό, όχι με το καλό, τα ψηφιακά νομίσματα, γιατί το έχουν ήδη αποφασίσει. Αν εμείς δεν κάνουμε τίποτα γι' αυτό, θα έρθουν και θα καταργηθούν τα χρηματάκια μας. Τότε λοιπόν θα ολοκληρωθεί η παρτίδα σκάκι και είναι το ρουά ματ. Τότε λοιπόν μέσα σε αυτή την καρτούλα θα είναι η πιστωτική σου κάρτα, τα στοιχεία σου, τα φορολογικά σου στοιχεία, τα υγειονομικά σου στοιχεία και ό,τι άλλο δείχνει αν είσαι καλό και υπάκουο παιδί στο κράτος, και τότε δεν θα μπορείς να κουνηθείς. Μετά θα σου πούν ότι ξέρεις τι, αυτό που έγραψες στο Facebook είναι fake news. Και για τα fake news σου αφαιρούμε την πρόσβαση στην κάρτα του πολίτη. Και δεν μπορείς να ταξιδέψεις, δεν θα μπορείς να στείλεις τα παιδιά σου στο σχολείο. Αυτά γίνονται στην Κίνα τώρα, γίνονται. Δεν είναι επιστημονική φαντασία. Δες ένα ντοκιμαντέρ. Παρακολούθησε ξένα ιδιοσιογραφικά πρακτορία. Λοιπόν, χαζούλη μου, η ταυτότητα που σου είπανε δεν είναι ταυτότητα. Είναι ένα μέσον, το οποίο στην αρχή στο παρουσιάζουν αθώο, είναι ένα μέσον λοιπόν, είναι η πρώτη, δεύτερη, τρίτη κίνηση σκακιστική για να φτάσουμε στο ρουά ματ, που θα είναι να έχεις μια ψηφιακή καρτούλα η οποία θα περιέχει
όλη σου τη ζωή και δεν είναι ότι θα σε παρακολουθούν όπως προσπαθεί ο Κύριος Ευαγγελάτος να σε παρασύρει από το δελτίο του, που λέει έλα μωρέ, σε παρακολουθούν, δεν χρειάζεται ταυτότητα για να σε παρακολουθούν, δεν έχεις το κινητό σου, λέει. Θα φτάσω και εκεί, σε αυτό τον ανόητο. Δεν είναι λοιπόν το θέμα μας ότι θα μας παρακολουθούν μέσα από την ταυτότητα. Το θέμα μας είναι ότι αυτή η ταυτότητα, που δεν είναι ταυτότητα αλλά ψηφιακή κάρτα του πολίτη, το ξαναλέω 20 φορές γιατί είσαι και χαζούλη. Αυτή την ψηφιακή κάρτα του πολίτη λοιπόν θα πρέπει σε λίγο να τη σκανάρεις παντού για να μπορείς να ζεις, να υπάρχεις, να βγάζεις τα λεφτά σου, να ταξιδεύεις, να πας στο παιδί σου σχολείο, να μπεις σε ένα νοσοκομείο. Και δεν θα μπορείς, όπως έκαναν στον Καναδά. Ο κύριος Τρουντό, ο φίλος μας, απαγόρευσε πέρσι όταν βγήκανε τα τρακτέρ στους δρόμους. Απαγόρευσε στον πολίτη, στον κάθε πολίτη, να βάζει λεφτά στο λογαριασμό των αγροτών για να τους βοηθήσει να φάνε. Ήταν έξω στο χιόνι. Αν λοιπόν κάποιος πήγαινε και έβαζε λεφτά για να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους να φάνε, του πάγωνε το λογαριασμό, τα λεφτά του δηλαδή. Αυτά συμβαίνουν, συνέβησαν. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, δεν είναι συνωμοσιολογία. Ο κύριος Φάρατζ βγήκε στην Αγγλία και είπε ότι επειδή λέει πράγματα που δεν αρέσουν στην εξουσία, ξαφνικά βρήκε τους λογαριασμούς του παγωμένους. Του πάγωσαν το λογαριασμό η τράπεζα. Γιατί, λέει αυτά που λέει δεν συνάδουν με τους όρους πολιτικής της εταιρείας. Όταν λοιπόν έχουν το δικαίωμα ήδη να το κάνουν αυτό, να ξέρεις ότι δεν θα διστάσουν να κάνουν και όλα τα υπόλοιπα που σου είπα. Άκουσε λοιπόν, χαζούλη. Μη κοροϊδεύεις τους άλλους. Γιατί ακόμα και αυτά που σου λένε για να πετάξουν την μπάλα στην κερκίδα, ας πούμε ότι έχεις το κινητό σου και άρα τι σε νοιάζει, όλα είναι εκεί και σε παρακολουθούν. Κύριε Ευαγγελάτο, ποιος μας παρακολουθεί από το κινητό? Ποιος έχει την νόμιμη πρόσβαση να βλέπει τα στοιχεία μας στο κινητό, που το λέτε τι δεν τρέπεστε λίγο? Ποιος βλέπει τι έχει το κινητό μου? Μπορεί το κράτος νόμιμα να βλέπει το κινητό μου, αλήθεια? Καταρχήν, αν μπορούσε, τότε γιατί έβαζε το Predator, που έγινε όλο αυτό το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων, να παρακολουθεί τα κινητά, αφού μπορεί να βλέπει τα πάντα από τα κινητά μας? Γιατί μπήκε στον κόπο να βάλει κακόβουλα λογισμικά για να παρακολουθεί τους υπουργούς και τους διάφορους άλλους, αφού τα βλέπει όλα, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν τα βλέπει όλα. Αλλά και να τα έβλεπε όλα θα ήταν παράνομο. Και δεν μπορεί να βγαίνει ένας υπουργός και να λέει, έλα ρε, αφού έχεις κινητό και τα βλέπουν όλα. Δεν μπορεί να βγαίνει και να το λέει αυτό. Είναι παράνομο να παρακολουθείς τα προσωπικά μου στοιχεία. Και αν ακόμα μπορείς να το κάνεις με κάποιο παράνομο τρόπο, δεν μπορείς να το λες, αδερφέ μου. Γιατί κανονικά πρέπει να σου κάνω μήνυση και να μπεις φυλακή. Αυτά λοιπόν για τον κάθε χαζούλη που λέει ότι, έλα, αφού έχεις κινητό, τι σε νοιάζει ταυτότητα. Πρώτον, δεν ισχύει αυτό, ότι επειδή έχεις κινητό οι άλλοι βλέπουν ότι έχεις και ότι κάνεις. Και δεύτερον, δεν ήταν αυτό ποτέ το πρόβλημά μας. Το πρόβλημά μας ήταν η χρήση. Η χρήση της νέας ψηφιακής ταυτότητας, που δεν θα είναι ταυτότητα. Και ούτε θα είναι για να μας παρακολουθούν. Θα είναι για να μπορούν να ακυρώσουν την πρόσβασή μας σε κάθε λειτουργία της ζωής, αν δεν είμαστε υπάκουοι. Κατάλαβες, χαζούλη? Θα την πάρεις λοιπόν την καρτούλα σου τώρα. Στην αρχή θα την έχεις εκεί και θα κάνεις το κομμάτι σου. Μετά θα σου βάλουν μέσα και άλλα στοιχεία. Θα αρχίσεις να μην μπορείς να κάνεις πράγματα. Βέβαια, εσύ είσαι συμμορφωμένος και στην αρχή θα μπορείς. Οπότε θα συνεχίσεις να τρως τη σκακιστική πλάνη που σου έφερε ο απέναντι, δεν θα καταλαβαίνεις που καταλήγει, μέχρι που θα μπουν μέσα και τα άλλα στοιχεία που δεν θα μπορείς να τα αποφύγεις, γιατί και εσύ που είσαι συμμορφωμένος, θα φτάσει μια ώρα που δεν θα μπορείς να πληρώσεις αυτή τη δόση του έμφυα, την καινούρια, ή τη ΔΕΗ που χρωστάς, ή θα έχεις κάτι κλήσεις που δεν θα έχεις λεφτά, γιατί αλλιώς δεν θα μπορείς να δώσεις το παιδί σου να φάει. Και τότε θα είσαι αποκλεισμένος. Και τότε θα πεις, πω ρε φίλε, έχεις δίκιο, αλλά θα είναι αργά. Κατάλαβες, χαζούλη? Πριν λοιπόν αρχίσουμε να θυμώνουμε πιο πολύ, γιατί είναι κόσμος έξω που βράζει επειδή τον λες χαζό, εσύ ο χαζούλης, πριν λοιπόν αρχίσουμε και σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, για κούνα λίγο το κεφάλι σου αριστερά δεξιά. Για πες λίγο, μήπως αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, μήπως έχουν κάποιο δίκιο, μήπως δεν το έχω ψάξει αρκετά, μήπως τρώω την πατάτα, μήπως, για κοίτα, κοίτα εμένα και το πρόσωπό μου και μετά κοίτα και το πρόσωπο του πρωθυπουργού σου. Κοίτα το πρόσωπο του αντιπροέδρου της κυβέρνησής σου. Κοίτα το πρόσωπο των υπουργών. Κοίτα το πρόσωπο των παρουσιαστών των δελτίων ειδήσεων. Και πες μου, με μένα έχεις κάτι να χωρίσεις? Εγώ θέλω το κακό σου? Ή αυτοί? Μόνο κοίτα τους, ρε παιδί μου. Ένστικτο δεν έχεις? Κοίτα τη φάτσα τους, κοίτα τα μάτια τους. Τους πιστεύεις?
το διπλανό σου, το γείτονά σου, το φίλο σου, το συγγενή σου, το γιο σου, την αδερφή σου, που τους έκανε bullying 3 χρόνια επειδή δεν κάνανε το εμβόλιο και τώρα ξέρω ότι το έχεις μετανιώσει. Πολύ το έχεις μετανιώσει. Αλλά επειδή είσαι και χαζούλη και ψωροπερήφανο, δεν το παραδέχεσαι. Δεν πειράζει. Εμείς το συγχωρέσαμε αυτό. Αλλά μήπως λίγο να κουνήσεις το κεφάλι σου, γιατί τα επόμενα που έρχονται είναι πολύ πιο σκληρά. Και έτσι και τα φάμε όλα, θα φτάσουμε στο τέλος, στο game over, που θα είναι το ψηφιακό χρήμα και η ένταξη όλων των στοιχείων μας σε μια ψηφιακή κάρτα. Το ξέρεις ότι αν γίνει αυτό και η καρτούλα σου δεν περνάει, θα πας στο περίπτερο και δεν θα μπορείς να πάρεις ούτε τσίχλα, δεν θα μπορείς να πάρεις γάλα για το παιδί σου. Το ξέρεις αυτό, το έχεις καταλάβει, ότι δεν είναι μακριά. Κούνα το κεφαλάκι σου λοιπόν, σε παρακαλώ, και έλα να συζητήσουμε, χωρίς να κοροϊδεύεις. Έλα με επιχειρήματα να συζητήσουμε και να μου πεις εσύ αυτά που σκέφτεσαι, που είσαι υπέρ της αυτοτιτούλας, και να σου πω και εγώ αυτά που σκέφτομαι. Να δούμε σε μια συζήτηση αντέχουν τα επιχειρήματά σου. Μην είσαι εγωιστής όμως. Ο χαζός επιμένει, ο έξυπνος αλλάζει γνώμη αν τον πείσουν τα επιχειρήματα του συνομιλητή του. Κάτσε λοιπόν και συζήτα με τους ανθρώπους και μην κοροϊδεύεις. Αυτά. Καλή τύχη.